καταρχάς πριν ξεκινήσουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας αφιερώνετε αυτόν τον χρόνο για χαρά μου. Να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα που αφορούν τη μετάφραση. Αρχικά ήθελα να σας ρωτήσω, ήταν όνειρο ζωή σας να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται κάπως χωρίς να το... κάπως βεβαιασμένα ίσως, λίγο πριν δώσεις πανελλήνιες που πρέπει να συμπληρώσεις το μηχανογραφικό. Και ναι, μου φαινόταν πολύ ωραίο, χωρίς να ξέρω όμως και ακριβώς τι είναι. Οπότε επέλεξα να το σπουδάσω. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι μου ταιριάζει όντως, έκανα καλή επιλογή. Και ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το φανταζόμουν από πάντα να γίνω μεταφράστρια. Ήταν εκεί λίγο πριν το τέλος της φοίτησης στο σχολείο που πρέπει να κάπως να έχεις μια ιδέα τι πρέπει να κάνεις στην υπόλοιπη ζωή σου. Ήταν έτσι μια απόφαση στιγμής που αποδείχθηκε... Ναι, καλή. Μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί σωστή. Δεν το μετανιώσατε δηλαδή? Όχι, δεν το μετάνιωσα. Η εικόνα σας για τη μετάφραση πριν ασχοληθείτε επαγγελματικά και αφού ασχοληθήκατε, έχει αλλάξει? Είχα άγνοια κατά κάποιο τρόπο και της δουλειάς και του αποτελέσματος. Δηλαδή τώρα όταν διαβάζω π.χ. λογοτεχνία μεταφρασμένη, προσπαθώ να σκεφτώ γιατί έκανε κάποιες επιλογές ο μεταφραστής κτλ. Έχοντας μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, πριν σπουδάσω ήταν... δεν είχα προβληματιστεί για τα θέματα της μετάφρασης. Ήταν μία έννοια και λίγο ασαφής και απροσδιόριστη. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτηση. Ναι. Τι είναι αυτό που σας προσφέρει η μετάφραση, τι απολαμβάνετε? Ναι. Μάλλον πρέπει να πω ότι δεν είναι πάντα απολαυστικό. Γιατί μπορεί να... Φυσικά, μ' αρέσει αυτό που κάνω, αλλά μπορεί να εκνευριστείς ψάχνοντας 2 ώρες για έναν τεχνικό όρο και να μην τον βρίσκεις και τελικά να μην είσαι σίγουρος και γι' αυτό που μεταφράζεις ακριβώς. Τι απολαμβάνω... Ναι, μου αρέσει αυτή η περιπέτεια της, της μεταφοράς και της, πώς να το πω, καταρχάς να σας πω ότι δεν μεταφράζω λογοτεχνία, ναι. Οπότε μεταφράζω κυρίως νομικά, οικονομικά, τεχνικά κείμενα. Κείμενα marketing, εκπαιδευτικά, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μου αρέσει λοιπόν πολύ είναι ότι πρώτα απ' όλα μαθαίνω συνέχεια πολλά πράγματα μεταφράζοντας. Αναγκαστικά μαθαίνεις πολλά πράγματα και πρέπει να μαθαίνεις και να είσαι ενημερωμένος. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο επάγγελμα. Και το ότι είσαι σε μια διαδικασία αναζήτησης, τελικά το απολαμβάνω. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι. Ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι πολύ ασφυκτικές οι προθεσμίες, οπότε ξενυχτάς για να ολοκληρώσεις κάτι και εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο αγκαρία και δύσκολο. Αλλά κυρίως αγκαρία. Όχι, ναι. Όχι. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής που θαυμάζεται ιδιαίτερα, τον έχει σαν πρότυπο, ας πούμε? Η δουλειά μας ως μεταφράστρια μη λογοτεχνικών κειμένων δεν αναδεικνύεται τόσο πολύ όσο των μεταφραστών λογοτεχνίας, οπότε δεν μπορώ να ξέρω και ποιος μετέφρασε τι κτλ. Από μεταφραστές λογοτεχνίας μου έχει αρέσει πάρα πολύ η κυρία Ψηλιά που ήταν και σε εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Μετάφρασης και χάρηκα πάρα πολύ τη γνώση και μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος που μιλούσε
και προσέγγιζε τη μετάφραση και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται και τη συνεργασία που έκανε για τη μετάφραση ενός βιβλίου που θα εκδοθεί από τα πορτογαλικά. Βέβαια, δεν μπορώ να ελέγξω τα πορτογαλικά γιατί δεν είναι γλώσσα εργασίας μου. Βλέπω το αποτέλεσμα μόνο της μετάφρασης στα ελληνικά. Από αυτά που λέτε, θα θέλατε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή? Α, ναι, θα ήθελα. Με τη συγγραφή ή με τη μετάφραση? Με τη συγγραφή κάποιου βιβλίου και με τη μετάφραση λογοτεχνικού βιβλίου. Με τη μετάφραση λογοτεχνικού βιβλίου θα ήθελα πάρα πολύ, ναι. Θα επιχειρούσατε να συγγράψετε κιόλας ένα βιβλίο? Σχετικά με τη μετάφραση, ενδεχομένως με τη θεωρία και την πράξη μετάφρασης. Ναι, και όχι μόνο, ναι. Γενικότερα. Όχι, δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Εκτός από τις μεταφράσεις, με τι άλλο ασχολείστε? Πρόσφατα άρχισα να ασχολούμαι με υποτιτλισμό ταινιών στο πλαίσιο φεστιβάλ, για παράδειγμα του Φεστιβάλ Ταινιών Θεσσαλονίκης και ντοκιμαντέρ. Το οποίο είναι μεν μετάφραση, αλλά είναι λίγο διαφορετικό είδος μετάφρασης λόγω των χωροχρονικών περιορισμών. Και μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο απολαυστικό από το να μεταφράζεις ένα εγχειρίδιο. Σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών ανήκετε, αν δεν κάνω λάθος το... Ναι. Ακριβώς. Είμαι μέλος της PMBIP. Είναι μια πολύ δραστήρια ένωση και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος, γιατί θα μπορούσα να έχω γίνει μέλος νωρίτερα, αλλά το είχα μελήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ανήκεις σε μια ένωση, γιατί μπορείς να έρχεσαι σε επαφή με τους συναδέλφους σου, να συζητάτε κοινά προβλήματα. Οι περισσότεροι μεταφραστές που δουλεύουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουν από το σπίτι τους, οπότε δεν έχουν επαφή με άλλους συναδέλφους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να συζητάς προβλήματα τα οποία είναι κοινά για όλους και να προσπαθείς να διεκδικήσεις συλλογικά, να κάνεις διεκδικήσεις για το επάγγελμά σου, για τις αμοιβές σου, για τους πελάτες σου, για τα δικαιώματά σου. Εννοείται, φυσικά, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό. Μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα μέσα από τις ενώσεις. Μιας και αναφερθήκατε σε αμοιβή, αν μου επιτρέπετε, είστε ικανοποιημένοι από τις απολαυές σας ως μεταφράστη? Βγάζω χρήματα ώστε να μπορώ να ζω και να μην ζητάω από εδώ και από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι πιο καλοπληρωμένη δουλειά. Γιατί έχει μεγάλο βαθμό δυσκολία. Ναι, φυσικά, γιατί μπορεί μια σελίδα μετάφρασης να σου πάρει μία ώρα, μπορεί να σου πάρει και τέσσερις ώρες. Αλλά η τιμή θα είναι η ίδια, ναι. Οπότε, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του κειμένου που καλείσαι να μεταφράσεις, εξαρτάται και η αμοιβή σου, η οποία όμως δεν λαμβάνεται. Αυτός ο παράγοντας δεν λαμβάνεται υπόψη από αυτό που θα σε πληρώσει. Ως μεταφράστρια, πού ξοδεύεται το μεγαλύτερο ποσό σε, δηλαδή ποιες ανάγκες έχει ο μεταφραστής? Είναι καλό να έχει συνέχεια εξοπλισμένο το γραφείο του, να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Υπολογιστή, όταν είσαι μεταφραστής τεχνικών και ειδικών κειμένων, είναι καλό να έχεις ασχολείσαι με τη μηχανική μετάφραση, να έχεις τα αντίστοιχα λογισμικά, τα λεξικά σου. Έχουμε και ένα φετίχ με τα λεξικά, οπότε όποτε βλέπουμε αγοράζουμε κάτι. Μπορεί να μην το ανοίξουμε ποτέ, αλλά θέλουμε να το έχουμε στη βιβλιοθήκη. Μου αρέσει η λογοτεχνία, οπότε διαβάζω και εξοδεύω χρήματα και σε αυτό. Γενικά προσπαθώ να πηγαίνω και ταξίδια στο εξωτερικό. Θέλω να ακούω τη γλώσσα,
να πηγαίνω εκδρομές στο εξωτερικό. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, μεγάλο μέρος πηγαίνει στα πάγια έξοδα για την ασφάλιση, για τη φορολογία κτλ. Η σχέση σας με τη γλώσσα από την οποία μεταφράζετε, ποια είναι? Μεταφράζω από τα αγγλικά και τα γερμανικά. Η σχέση μου ποια είναι? Προσπαθώ να την εξελίσσω και να βελτιώνουμε. Ναι, προσπαθώ να είμαι σε επαφή με τη γλώσσα μέσα από τον τύπο. Διαβάζω στο ίντερνετ όποτε έχω ελεύθερο χρόνο τον ξένο τύπο. Λογοτεχνία πολλές φορές που μου αρέσει, τη διαβάζω στα αγγλικά ή στα γερμανικά. Και τα ταξίδια από μακριά. Και τα ταξίδια, ναι. Τη σχέση σας με τους εκδοτικούς ή με τους εκδότες, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Δυστυχώς δεν έχω σχέση με εκδοτικούς οίκους. Έχω προσπαθήσει να προσεγγίσω έτσι, χωρίς να έχω όμως κάποια ιδιαίτερη σχέση με συγκεκριμένους οίκους. Ναι, και ήταν αποτυχημένη προσπάθεια. Θα φέρετε όμως. Ποιες είναι οι δυσκολίες της μετάφρασης? Πείτε μας ένα δικό σας παράδειγμα. Την ώρα που μεταφράζατε, πείτε μας ένα παράδειγμα που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Χρειαστήκατε βοήθεια. Ναι. Από ειδικό αριθμό. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα από το Slam που έγινε χτες, που συμμετείχα μαζί με τη Δέσποινα Λάμπρου, μεταφράσαμε το ίδιο κείμενο και υπήρχε μία παροιμία στα γερμανικά η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά συγκείμενα, αλλά στο δικό μας, στα ελληνικά, δεν μπορούσαμε με τίποτα να το ενσωματώσουμε και να δώσουμε όλες αυτές τις διαστάσεις που δίνει το γερμανικό, οπότε συμβιβαστήκαμε. Μιλήσαμε και οι δύο, από ό,τι είπαμε, με αρκετό κόσμο, για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις διαστάσεις της γερμανικής παροιμίας. Και ναι, αυτό, οι παροιμίες είναι πολύ δύσκολο. Το χιούμορ είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί και στον υποτιτλισμό, που είναι κάτι που το βλέπεις για λίγα δευτερόλεπτα, περνάει και φεύγεις. Πρέπει να γελάσεις. Ειδικά αν υπάρχει και ο θόρυβος από πίσω, όπως υπάρχει στα φιλαράκια που γελάνε και σου προκαλούν το γέλιο, αν δεν είναι αστείος ο υπότιτλος, χάνεται όλο αυτό. Έχει τύχει να δω κακό υπότιτλο και επειδή ξέρω τη γλώσσα που άκουσα, να το αντιληφθείς, ναι. Να αντιληφθώ έτσι, όχι από την υπότιτλο. Ναι, βέβαια. Ναι, από εκεί και πέρα στις στις υπόλοιπες μεταφράσεις, στα ειδικά κείμενα, χρειάζεται πάρα πολύ καλή έρευνα. Αν είναι νομικό κείμενο, πρέπει να ανατρέξουμε σε νομικά παράλληλα κείμενα για να δούμε πώς χρησιμοποιείται ο όρος, τι σημασία έχει, αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην ελληνική πραγματικότητα, νομική πραγματικότητα. Αντίστροφη μετάφραση έχω κάνει προς τα αγγλικά και αφορούσε εκπαιδευτικά κείμενα, κείμενα συνεδρίων κυρίως. Αυτό που έμαθα είναι ότι πρέπει να έχεις έναν επιμελητή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χρήσιμος. Έκανα τη μετάφραση και επιμελούνταν τα κείμενά μου επιμελητής αγγλόφωνος και γνώσεις της ελληνικής, αλλά ναι, μου έκαναν proofreading. Και το οποίο είναι πολύ βασικό, νομίζω, όταν δεν μεταφράζεις προς τη μητρική σου. Κριτική έχετε δεχτεί? Ναι, βέβαια. Καλοπροαίρετη, κακοπροαίρετη? Συνήθως, αυτός που αναθέτει τη δουλειά δεν είναι πολύ καλοπροαίρετος. Εντάξει, ίσως όχι και κακοπροαίρετος, θέλει να γίνει η δουλειά του. Αυτό τον ενδιαφέρει. Οπότε, ανάλογα με το ύφος του κάθε ατόμου, είναι πιο απότομος ή λιγότερο. Διάφορα πολιτιστικά στοιχεία που τυχαίνει να συναντήσετε στα κείμενα τα οποία πρέπει να μεταφράσετε, πώς τα αντιμετωπίζετε, έτσι ώστε να μην
πει μέσα σε εισαγωγικά αυτός που θα διαβάσει. Ναι. Να θυχτεί, πώς το εννοείτε? Εννοώ όταν θα μεταφράσετε ένα αγγλικό κείμενο προς τα ελληνικά, κάποια πολιτιστικά στοιχεία που ανήκουν στην Αγγλία, πώς θα τα μεταφέρατε έτσι ώστε να τα καταλάβει ο Έλληνας και να μην ενοχληθεί, ναι, να μην τα καταλάβει λάθος? Ναι. Εξαρτάται. Άμα είναι πολύ γνωστά, άμα είναι γνωστά αυτά τα στοιχεία στον Έλληνα αναγνώστη, προσπαθώ να μην τα οικειοποιηθώ και να βρω κάτι αντίστοιχο στα ελληνικά, αλλά να του προσφέρω αυτή τη νέα πληροφορία ότι υπάρχει αυτό το πολιτισμικό στοιχείο από την ξένη πραγματικότητα, που καλό είναι να το μάθεις. Μπορεί να μην το έχεις ξανακούσει, αλλά μπορεί να το συναντήσεις κάπου αλλού. Οπότε, ναι, προσπαθώ να το δώσω σαν ένα νέο στοιχείο μιας ξένης πραγματικότητας που μπορεί να το συναντήσει κάποια στιγμή. Κάτι σε σχέση με την κρίση. Θεωρείτε ότι η κρίση έχει επηρεάσει την ποιότητα των βιβλίων? Έχω την εντύπωση, χωρίς να το ξέρω σίγουρα και από μέσα, γιατί δεν έχω σχέση με εκδοτικούς, όπως σας είπα, ότι έχουν περικοπεί πάρα πολύ οι αμοιβές των επιμελητών των βιβλίων ή ενδεχομένως δεν χρησιμοποιούνται καν, δεν ξέρω, γιατί έχει, σε πολλές περιπτώσεις έχει τύχει να βλέπω ότι έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα των βιβλίων. Μπορεί να είναι και για λόγους, για παράδειγμα, μπορεί να ζητάνε ένα βιβλίο σε ένα μήνα, το οποίο είναι ένα πολύ ασφυκτικό περιθώριο. Οπότε, για να το φέρεις επέρας, αναγκαστικά μειώνεις την ποιότητα, γιατί δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς. Βλέπω ότι αναφέρεστε στους επιμελητές. Ποιες σχέσεις με τους επιμελητές των μεταφράσεων σας? Θεωρώ ότι είναι σημαντική, μαθαίνεις πάρα πολλά από τους επιμελητές. Φυσικά γίνονται και λάθη και παρανοήσεις εκ μέρους τους, αλλά κατά βάση είναι μια διαδικασία διδακτική για τον μεταφραστή, γιατί μαθαίνεις πράγματα. Θεωρείτε ότι δηλαδή, η επιμέλεια απαραίτητη? Ναι. Έχει τύχει να διορθώσει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή σας? Στα κείμενα που μεταφράζω είναι πάντα χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ναι. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα? Είμαι αισιόδοξη, ναι. Το φεστιβάλ μετάφρασης που οργανώθηκε στο BKFI εδώ πέρα και συμμετέχουν τόσοι πολλοί φορείς, δίνει έναν τόνο αισιοδοξίας για το μέλλον. Φυσικά δεν υπάρχουν πόροι για να γίνουν αυτά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει διάθεση, τα άτομα που δραστηριοποιούνται κτλ. Γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια για να γίνει πιο εξωστρεφές το επάγγελμα και να το γνωρίσει ο κόσμος, όπως και η δική σας προσπάθεια είναι καταπληκτική. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα, ναι. Και ελπίζω. Για εμάς που θα θέλαμε ενδεχομένως να ασχοληθούμε με τη μετάφραση, Η συμβουλή μου είναι να ακούτε τις καθηγήτριές σας. να διαβάζετε, να προσπαθείτε να επιμορφωθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο σε πράγματα που αφορούν τη μετάφραση. Να προσπαθήσετε επίσης να κάνετε κάποια εξειδίκευση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Και πιστεύω ότι θα καταφέρετε. Κάνεις αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για τη συζήτηση σήμερα. Χαρήκαμε πολύ. Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ.